Άγρια επίθεση ανήλικων Ρωμά σε γυναίκα με στόχο τη ληστεία. Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στο πυρί της Θήβας, δίπλα από τις σιδηροδρομικές γραμμές και λίγα μέτρα μακριά από τον καταβλισμό. Σοκάρουν οι εικόνες από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης σε κατάστημα της οδού Αγίου Αθανασίου, ένα από τα κεντρικά σημεία της Θήβας. Η γυναίκα κατεβαίνει στη στάση του αστικού λεωφορείου. Κινείται παράλληλα στον δρόμο προκειμένου να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Οι πέντε ανήλικοι Ρωμά που χτένιζαν για αρκετή ώρα την περιοχή κάνουν την εμφάνισή τους από τις γραμμές του ΟΣΕ δευτερόλεπτα μετά τη στάση του λεωφορείου και όταν αντιλήφθηκαν ότι κατέβηκε επιβάτης. Οι δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία Ρωμά, όπως φαίνεται στις εικόνες, πλησιάζουν τη γυναίκα και οι μικρότεροι κατόπιν εντολής εφοδιάζονται με πέτρες με στόχο να αποτρέψουν οποιονδήποτε σταθεί εμπόδιο στη ληστεία. Εκεί ξεκινά το μαρτύριο της γυναίκας. Οι δύο μεγαλύτεροι Ρωμά με μανία επιτίθενται στη γυναίκα αποφασισμένη να τσαρπάξουν την τσάντα. Η γυναίκα καλεί σε βοήθεια και αντιστέκεται. Από τις φωνές της βγαίνει στο μπαλκόνι της απέναντι πολυκατοικίας μια γυναίκα που φωνάζει επίσης «Ληστεία, ληστεία, πιάστε τους». Οι ανήλικοι πιθανότητα Ρωμά δεν πτωούνται. Ρίχνουν τη γυναίκα στον δρόμο και προσπαθούν να της πάρουν την τσάντα. Από το σημείο διέρχεται φορτηγό αυτοκίνητο. Εκεί αναλαμβάνουν δράση οι μικρότεροι Ρωμά, πετώντας πέτρες στον μπαμπρίζ του οχήματος και κινούμενοι απειλητικά προς την πλευρά του συνοδηγού. Ο οδηγός εγκαταλείπει το σημείο. Οι μεγαλύτεροι Ρωμά καταφέρουν τελικά να αποσπάσουν την τσάντα από τα χέρια της γυναίκας και να τραπούν σε φυγή προς τις γραμμές του τρένου. Λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά της αστυνομίας, όπου νωρίτερα ειδοποιήθηκαν από τους κατοίκους της περιοχής.